έγινε? Το διαλύσαμε. Από το πρωί πολλά σούρτα φέρτα ακούω. Και πόρτα ανοιχτή. Γεωργία, πού είσαι, μωρέ? Ποια φωνάζει? Έλα, κυρία Ειρήνη, μη στέκεσαι στη μέση, μας εμποδίζεις. Τι είμαι, μωρέ, και τους εμποδίζω? Φράχτης! Αυτά βρήκα. Τι είναι αυτά? Τι με έστειλες να κόψω από τον κήπο? Λεμονανθός. Και αυτό τι είναι? Γαϊδουράγκαθα. Όχι καλέ. Στάσου ρε Κέιτ, έχουμε λεμονιά στον κήπο? Όχι. Τότε γιατί με έστειλες να σου κόψω άνθη λεμονιάς? Εγώ σε έστειλα, εσύ γιατί μου φέρες αυτά? Τώρα αυτά τι είναι? Άνθη κηδονιάς? Βερικοκιάς, ξέρω εγώ. Μα τι τα θέλεις τα άνθη? Ήθελα να βάλω ένα στο πέτο μου. Μια και κάνω πολιτικό γάμο και δεν φοράω νηφικό. Κάτι τέλος πάντων με χαρακτηρίζει σαν νύφη. Τι έπαθες, μωρή? Νύφη σου είπα. Δεν σε είπα, γαϊδούρα. Πάντα συγκινούμε στους γάμους και ειδικά στο δικό σου. Σκέφτομαι τι κλάμα θα ρίξω στην εκκλησία. Δεν θα πάμε στην εκκλησία, μωρή. Στο δημαρχείο θα πάμε. Πάντως θα παντρευτείς, ε. Αυτό είναι γεγονός. Να είναι ο βίος σου. Ο βίος μου. Αβίωτος θα είναι, αλλά ανάθεμα την ανάγκη μου. Έλα τώρα, μη λες τέτοιες κουβέντες ανήμερα του γάμου σου. Έλα να σου φτιάξω λίγο τα μαλάκια σου, έλα. Έλα. Καλά, τι ώρα είναι ο γάμος? Ποιος γάμος? Ο γάμος, ρε Βάσο, που είσαι κουμπάρος, το ξέχασες. Α, του Σωτήρη λες. Στις 4 το μεσημέρι, έχουμε καιρό. Για άρωτα την κοπελιά, στην ίδια εκκλησία θα παντρευτούν. Τι θα κάνουν τελικά, να ξέρω. Έχω κλείσει το μαγαζί, στη Σεβρολέτ. Θα το κάψουμε. Δεν μου λες, συμβαίνει τίποτα? Πού? Εδώ μέσα. Υπάρχει μία διάχυτη τρέλα από το πρωί. Καλά, εσύ δεν έχεις πάρει χαμπάρι τίποτα, ε? Τι έγινε, πέθανε κανείς? Όχι, παντρεύεται. Έλα, μη μου πεις ποιος. Αυτή, η οποία βέβαια δεν μας κάλεσε στο γάμο της. Αν δεν κάνω λάθος, εσείς θα πάτε σε άλλο γάμο. Όχι, εγώ δεν θα πάω πουθενά. Εσένα δεν σε χρειάζεται κανείς. Έπρεπε να είμαστε τώρα στην εκκλησία, να σου φέρνα κανένα εξαπτέρυγο στο κεφάλι. Για σταθείτε ρε κορίτσια. Εσείς δεν λέγατε να παντρευτείτε όλοι μαζί στην ίδια εκκλησία? Τι εννοείς με τον κύριο Σωτήρη? Ναι, και μάλιστα αν θέλατε να ήμουν εγώ κουμπάρος και στους δύο γάμους. Καταρχήν αυτό δεν ήταν δική μου ιδέα. Αυτό το βρήκε καλή ιδέα ο μέλλον σύζυγός μου. Μια ιδέα που είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί, γιατί δεδομένου ότι εγώ θα κάνω πολιτικό γάμο. Και το δέχεται ο Χάρος? Θα παντρευτείς το Χάρο? Ναι. Ποιο Χάρο εννοείς? Γιατί έτσι και με γρουσουζέψει σήμερα θα σε κλείσω στην αποθηκούλα και στην ανάγκη θα χτίσω και την πόρτα. Αυτή είναι ζώρικη. Ενώ τη Θεσσαλονικιά την κάνω ό,τι θέλω. Ο σύζυγός μου, κύριε Βάσο, κάνει ό,τι πω εγώ. Έτσι δέχτηκε να κάνει και πολιτικό γάμο. Εδώ που τα λέμε καλύτερα, γιατί με τον νηφικό θα άσουμε. Τι είπες, βρε Θεόκοντη, που εσύ έτσι και φορέσεις νηφικό, θα σε σακουβαρίστρα με άσπρη κλωστή. Γελάς εσύ? Μα λέει κάτι πετυχημένα ψωμωμένη από εκεί. Δεν γέλεγες όμως όταν είμαστε... Το κρεβάτι. Δουλειά σου εσύ. Εκεί με έλεγες γυναικάρα. Με τα κόκκινα. Ποια κόκκινα, μωρή? Εκεί δεν θα φορούσε τίποτα. Έπειτα στο κρεβάτι είναι ο λύση. Δεν υπάρχουν αναστήματα. Όρθια είναι η απογοήτευση. Τι θέλεις και τα βάζεις με τις πειραιώτισες εσύ? Μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Πάμε να φύγουμε, ρε Βάσο. Πού να πάμε, έχουμε καιρό μέχρι τις 4. Εγώ ήρθα να ρωτήσω την κοπελιά. Ποια λες κοπελιά και κοπελιά? Βλέπεις καμιά κοπελιά? Μη οποία έχεις και τους κάνεις lifting. Τι καταλαβαίνεις τώρα, να σε ξαναπαραλάβω? Όχι ρε κορίτσια, σταματήστε. Το βράδυ έχω κλείσει στη Σεβρολέτ. Θα γίνει χαμός. Θα γιορτάσουμε και τους δύο γάμους μαζί. Θα χορέψουμε δηλαδή? Εσύ, μαντάμ, στο κρεβάτι σου από τις 9. Να σου λείπουνε τα ξεφαντώματα. Τι θέλετε, να σας καταραστώ μέρα που παντρευόσαστε? Όχι, κύριε Βάσο, σύζυγός μου, δεν νομίζω ότι πηγαίνει σε τέτοιου είδους μαγαζιά. Θα πάμε σε ένα ωραίο εστιατόριο να φάμε και αυτό είναι όλο. Ελπίζω να έχει καφέ και παξιμαδάκια το εστιατόριο. Εσένα θα σε τακτοποιήσω μετά το γάμο. Πάμε να φύγουμε, ρε Βάσο. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν να ζήσουν. Πάντως εμείς κορίτσια θα είμαστε σε Σεβρολέτ. Άμα θέλετε.
Είμαστε λίγο μούχλα εδώ που τα λέμε. Δεν είναι αυτό, βρε Κέτη μου. Είναι ότι κάνεις αυτό το γάμο με βαριά καρδιά. Αφού ούτε νηφικό ήθελες να φορέσεις, ούτε στην εκκλησία να πας. Τι λες, ρε Τζόρτζια. Θες να πήγαινα με το χάρο στην εκκλησία και να μπερδευόταν ο παπάς και αντί για το Ισαΐα χόρευε να μας έψαλνε το άμμο μη ενωδώ. Μπορώ να ρωτήσω κάτι? Επ' ευκαιρία του γάμου και επειδή γουργουρίζουν τα ντερά μου, θα φάω τίποτα ή θα περιμένω να φέρετε τη γαμήλια τούρτα να την κόψετε? Έχει τίποτα εκεί μέσα να τις βάλεις να φάει? Του κόσμου τα αγαθά. Δεν μας ψώνεις ο χάρος? Βάλτες εκεί κανένα κοψίδι να ησυχάσουν. Έλα πήγαινε κύριε Ειρήνη και έρχομαι, δεν θα αργήσω. Θα στρώσω εγώ το τραπέζι. Ναι, στρώσε για 10 άτομα. Στις 4 και ο δικός σας ο γάμος, ε? Ναι, τότε λειτουργούν οι κρεμάλες. Και μετά το γάμο τι θα κάνετε? Δεν μου έχεις πει, δεν ξέρω, μυστικό το έχετε? Δεν σου είπα, θα πάμε σε κανένα εστιατόριο. Όχι αυτό, μετά το εστιατόριο. Θες να σου διηγηθώ έτσι η πονηρή ιστορία? Ναι, και να σου πω ότι θα κάνουμε κάτι πονηρό με το χάρο. Και φτιάξεις εσύ την εικόνα. Δεν θα πάθεις ανικανότητα για όλη σου τη ζωή. Δεν θα φρίξεις, δεν θα... Αποκλείεται, μωρί. Δεν μπορώ να τον παντρευτώ. Όχι, όχι, Κέτη μου, μην λες τέτοια. Παραπέντε είμαστε, μην τα χαλάς τώρα. Στο κάτω-κάτω, απαγόρευσέ το να σε πλησιάσει. Ως πότε? Είδες, του είπα ότι στο σπίτι του δεν πάω. Πότε? Απόψε. Ούτε απόψε, ούτε αύριο, ούτε... Θα δω, δεν ξέρω, όταν αποφασίσω. Και πού θα μένεις? Εδώ, εδώ, θα μένω μαζί σου. Μαζί μου? Ναι. Μάλιστα. Και ο άντρας σου? Στο διπλανό, το έχουμε κανονίσει. Στον ξενώνα? Ναι. Και μην τολμήσει η Θεσσαλονικά και πλησιάσει. Γιατί θα τη φάει ο χάρος. Μπορεί να τη φάει καλά. Μην τη... Έλα καλέ, έπειτα αυτή τώρα. Έχει γίνει κολλητή του Βάσου, μένει μαζί του. Χριστός και Παναγία! Ας το διάλο, βρε! Είδα καλά! Όχι καλέ, ένας... Με ένα στεφάνι! Ναι, μαγιάτικο! Τι μαγιάτικο, μωρή, αυτό ήταν στεφάνι κηδείας! Την ημέρα του γάμου μου! Αυτή το έκανε η καραμαούνα για να σπάσει πλάκα! Όχι, δεν το πιστεύω, κάποιο λάθος θα έγινε. Για ρώτησέ τον! Καλέ, μόλις ετοιμαζόμουν να χτυπήσω το κουδούνι. Διέστηση είχατε και με ανοίξατε. Εσύ μας έλειπες. Πού πήγε άλλος? Ποιος άλλος, καλέ? Έμαθα ότι παντρεύεστε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Άμα δεις αυτόν που παντρεύομαι. Σταμάτα, ρε Κέιτ. Πολύ διαφήμιση του κάνεις. Είναι τεκνό. Τι είναι? Καλώς. Μπορώ να έρθω στο γάμο να σας καμαρώσω? Σε ποια εκκλησία θα γίνει? Τον Άγιο Σώστη. Που ξέρεις, μπορεί να με σώσει από τη συφορά. Όχι, καλέ, σε νομαρχία θα γίνει. Όχι, μη γίνει στη μεραρχία. Πολιτικό γάμο κάνουμε, κύριε Ναομή, στο Δημαρχείο. Τελείωνε εσύ, μωρή. Η άλλη σε περιμένει και η μέρα να τη βάζει να φάει. Α, ναι, το ξέχασα. Και πώς το έμαθες εσύ ότι παντρεύεται η Κέιτ? Χθες βράδυ καλή είχα πάει στο Φαλό. Το ξέρετε? Ένα καταπληκτικό μπαρ. Γκέι μπαρ. Μπορείς να μιλάς προς τα εκεί? Γιατί, καλέ, σχηματίζω ρεύμα? Όχι. Αλλά φτύνεις και εγώ τρώω. Πάντα παράξενη, κυρία Ειρήνη. Αναστάτωσε ένα νοσοκομείο ολόκληρο. Ευτυχώς εγώ βγήκα σώος και βλαβείς από το νοσοκομείο παρά τα σπασμένα μου κόκκαλα. Δεν λες πως έζησες με εκείνη την έκρηξη. Και τι έγινε στο μπαρ? Εκεί σου είπαν ότι παντρεύεται η Κέιτ. Ναι, ήταν και αυτός ο νεαρός δίπλα, αυτός ο Βάσος. Δεν μένει δίπλα σας, παιδί της νύχτας κι αυτός. Από αυτόν το έμαθες? Σιγά, μωρή, να μην πνίξεις. Πού είπες ότι ήταν ο Βάσος? Κάτσε καλή, πώς κάνεις έτσι? Σε γκέι μπαρ. Ναι, κακό είναι. Να είναι ο Βάσος σε γκέι μπαρ. Κι εγώ ήμουνα. Πού βρίσκεις το περίεργο? Εσείς. Πάψε σε παρακαλώ, κυρία Ειρήνη, να είσαι πιο λεπτή. Καλά, εσύ είσαι καραπούση. Μου τηλεφώνησε. Ποιος? Ο Γαμπρός. Θα έρθει στις 3 με τον κουμπάρο. Ποιος θα είναι κουμπάρος? Μου το κρατάει σαν έκπληξη. Πάντως λέει είναι γνωστός μου. Τώρα, χωρίς αστεία, θα παντρευτείς? Το είπαμε αυτό. Και θα φύγεις από το σπίτι? Όχι. Και αυτό το είπαμε. Θα μείνει μαζί μου. Έλα καλέ. Και ο Γαμπρός? Στο δωμάτιο των ξένων. Ο άντρας των ξένων? Ανάθεμα την ανάγκη μου. Το έχεις πει 50 φορές αυτό σήμερα. Κοίταξε πως άλλαξε η ζωή μας, βρε Κέιτ μου. Και ακόμα δεν παντρεύτηκες. Άμα παντρευτείς, θα έχεις όλα σου τα καλά. Θα πηγαίνεις ταξίδια, εσύ στο Χονγκ Κονγκ, εκείνο στην Αλάσκα για να είστε και μακριά. Τι? Και το μήνα του μέλητος θα τον κάνετε χώρια? Όχι, αυτό μου έλειψε. Να τον κάνουμε μαζί. Να έχω εφιάλτη συνέχεια.
Εμένα πάντως μου υποσχέθηκες να μου πάρεις για την αποκλειστικιά. Τώρα, προς το παρόν, αν εννοείς την Καραμαούνα, την έχει πάρει αποκλειστικά ο Βάσος. Κι εγώ ποιον θα έχω να με προσέχει? Δεν μου λες εσύ εξακολουθείς να κάνεις το μέλλον? Άσε καλέ, δεν έχω βρει σπίτι ακόμα και ζητάνε και κάτι νίκια. Πάντως άμα δεν έχεις δουλειά... Τι να κάνω, να προσέχω την Κατέ? Γιατί χρυσό μου, κατάρα μου δίνεις? Φοβάμαι ότι θα πρέπει να προσλάβουμε μια εξωτερικιά. Τι ώρα είναι? 2. Η ώρα πλησίασε. Πάω να κάνω τις τελευταίες ετοιμασίες. Να σου πω, κατά βάθος δεν θέλει να παντρευτεί. Και κατά βάθος και κατά πλάτος. Γιατί καλέ? Τον έχεις δει αυτόν? Πού θα παντρευτεί? Εγώ τον είδα. Μου το είπες, είδες το χάρο με τα μάτια σου. Ευτυχώς τώρα έχω μια ιδέα. Δεν θα με βρει απροετοίμαστη όταν έρθει κάποτε. Περάστε, περάστε. Αν και δεν είναι σωστό να δείτε την ύφη πριν από το γάμο. Πώς θα γίνει αυτό? Θα παντρευτούμε δια αλληλογραφίας? Σωστά. Καθίστε. Να μην αργήσουμε, είναι κιόλας 3. Ναι, θα την ειδοποιήσω. Καθίστε, καθίστε. Ευχαριστώ πολύ. Αυτός είναι καλή? Ναι. Και είναι ζωντανός? Και τι, είναι πεθαμένος? Όχι, γιατί καθόταν ακίνητος. Αν έχει δίκιο, κυρία Κέτη, τον φαντάζει και γυμνού. Εγώ γιατί? Τι είμαι, ονειροπόρνα? Όχι καλέ, τι λέξη είναι αυτή? Λέω πως θα τον αντέξει γυμνός στο κρεβάτι της η κυρία Κέτη. Τα σβήσει τα φώτα. Ναι, αλλά δεν θα αισθάνει τις γωνίες στα τα κόκαλά του. Θα τις μαυρίσουν τα κρέατα. Αυτός είναι σαν σκελετός. Τώρα τι θέλεις, να μην κοιμηθώ τη νύχτα? Και τον λένε και χάρο. Άλλες τα κομμάτια. Και θα κοιμηθεί εδώ. Και πιθανόν να το συναντήσει μέσα στη νύχτα. Κομμύρη μου, επειδή θα κοιμηθείς σε εκείνο το δωμάτιο, μην τυχόν και περιφέρεσαι το βράδυ εδώ στο σαλόνι, γιατί έχουμε και καρδιά. Μην πάθουμε καμιά εμβολή. Καλά, γιατί ήρθε μόνος του αυτός? Πού είναι ο κουμπάρος? Δεν ξέρω. Δεν μου λες, μωρή. Σήμερα τέλος πάντων που θα παντρευτεί, και όσο να είναι, πρέπει να είναι χαρούμενος. Όπως τον είδες, είναι κάπως καλύτερος. Δεν είναι, νεκρός εντώνει όπως πάντα. Έχει ντυθεί επίσημα. Βρε, από φάτσα σου λέω. Γιατί δεν το στέλνεις να κάνει μια πλαστική? Πού? Στο... παντού. Ακριβώς. Θέλει γενική επιδιόρθωση. Τέλος πάντων, θα δούμε. Ανάθεμα την ανάγκη. Αχ, σταμάτα, βρε Κέτη μου. Σκέψου, Χονγκ Κονγκ, Λας Βέγκας, Σιγκαπούρη. Μεγάλη ζωή. Θα βρούμε και δύο ωραίους άντρες. Α, όλα αυτά μαζί θα τα κάνουμε. Αυτό δεν χρειάζεται συζήτηση. Μάλιστα. Άντε, ετοιμάσου κι εσύ, γιατί θα φύγουμε σε λίγο. Είσαι εξαίσια. Μπορώ να πω ότι λάμπει σαν ήλιος του μεσονυχτή. Ευχαριστώ, Ιωάννη. Κάτσε. Ναι, θα κάτσω. Γιατί πρέπει να περιμένουμε να έρθει ο κουμπάρος. Αυτός που θα μας πάει με τα μάξη στο Δημαρχείο. Ήθελα να σε ρωτήσω... Βέβαια, καταλαβαίνω, γίνανε όλα τόσο γρήγορα που δεν προλάβαμε να γνωριστούμε. Ήθελα να σε ρωτήσω, είναι απαραίτητο να μείνουμε εδώ? Απαραίτητο. Για πολύ? Ώσπου να γνωριστούμε και να συνηθίσουμε ο ένας τον άλλον. Έστω. Εσύ θα μένεις σε εκείνο το δωμάτιο. Ναι, λέω, δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε μαζί σε εκείνο το δωμάτιο? Όχι. Ψυχολογικά δεν είμαι έτοιμη. Ψυχολογικά. Σωματικά? Α, λες και τέτοια. Σωματικά δεν ξέρω αν θα είμαι ποτέ έτοιμη. Είσαι παράξενη. Ναι, σαν τον ήλιο του μεσονυχτίου. Αυτό μου φαίνεται λίγο πένθυμο, αλλά τέλος πάντων. Δεν μου λες, τα έλαβες τα λουλούδια μου? Ποια λουλούδια? Μη μου πεις ότι εσύ έστειλες το Στεφάνι. Στεφάνι φέρανε. Α, τους ανόητους. Ξέρεις, παραγγέλνω πολλές φορές στεφάνια σε αυτό το ανθοπολείο. Και τα στέλνεις σε κηδείες. Ακριβώς. Και τώρα είπες, α, στείλω και ένα σε ένα γάμο. Όχι. Αυτοί συνηθισμένοι όπως είναι, τον μπέρδεψαν. Να σου πω. Σου έφερα αυτό εδώ. Τι είναι αυτό? Ένα γαμήλιο δώρο. Μα δεν έπρεπε. Αληθινό είναι? Της μητέρας μου. Της το πήρες? Όταν πέθανε. Α, μάλιστα.
Αυτά είναι μπριγιάν. Ναι. Πώς αναπιάνει. Ορίστε. Ξέρω εγώ, μπας και γλιτώσω το γάμο. Δεν καταλαβαίνω. Λέω καμιά φορά, Ιωάννη, τι κάνει η ανάγκη. Τι κάνει. Καλά είναι. Εσύ τώρα πού να καταλάβεις. Είναι αυτό που λένε ανάθεμα την ανάγκη μου. Πάλι τα ίδια. Σε ενοχλεί, ε. Για κοίταξε τι μου χάρισε ο Ιωάννης. Ποιος είναι ο Ιωάννης. Αυτός. Δεν είναι ο Χάρος. Έχει και μικρό όνομα. Ο Χάρος. Κοίτα. Πω, πω, πω. Είναι καταπληκτικό. Θα είναι και ακριβό, ε. Δεν πετάγεις σε ένα κοσμηματοπολείο να δεις πόσα πιάνει. Τι χαριτωμένες που είσαστε και οι δυο σας. Τώρα μπορώ να σε ρωτήσω κάτι, Ιωάννη. Οι μέρες που σου είπε ο Αφρικάνος, δηλαδή η ημερομηνία και η χρονολογία ότι θα πεθάνεις. Πέρασε, δεν πέρασε. Παίζεται. Πέντε πάνω, πέντε κάτω. Παίζω εγώ τον μπαγλαμά. Τι λες, μωρή. Τίποτα. Θυμήθηκα το τραγούδι. Λέω, τώρα τις καπουλάρισες. Γιατί θέλεις να με παντρευτείς, γιατί να δεσμευτείς και να δεσμευτώ κι εγώ. Δώσε μου εκεί κάτι σαν αποζημίωση για ψυχική οδύνη και μην ελεύθερος. Μα τι λες, Κέτη. Ξέχασες που σου είπα ότι στο μεταξύ σε χώρισε και ο παράγων έρωτας. Ανάθεμα την ομορφιά μου. Και επιμένεις να παντρευτούμε, ε. Ιδού και ο κουμπάρος. Αυτός θα μας παντρέψει. Δεσποινίδη Μάλμπορο, δεν ξέρεις τη χαρά που νιώθω. Όταν μου είπε ο φίλος μου εδώ ο Χάρος ότι θα παντρευτείτε, α, του λέω, είσαι πελάτης. Εγώ θα σε παντρέψω, εγώ θα σε τάψω. Όλα εγώ θα στα κάνω. Χριστέ μου. Και τι δώρο θα τους κάνετε, κουμπάρε, κανένα φέρετρο. Φάπα μου, και εσύ μακάβρια. Και θα σας στείλω σε ξενοδοχείο να περάσετε την πρώτη νύχτα του γάμου με έξοδά μου. Ναι, είναι ένα κοντά στο τρίτο νεκροταφείο. Βρε εσύ, τώρα δεν είσαι στην κουζίνα! Καλέ, βγήκα από την πόρτα της κουζίνας να πάω να δω γιατί δεν πίστευα στα μάτια μου. Τι θέλει αυτή η νεκροφόρα έξω από το σπίτι? Αναθεμάσαι! Με νεκροφόρα ήρθες να μας πάρεις να μας πας στο γάμο! Όχι, μα τι λέτε, αυτή είναι μυαλήν κολεξάπορτη. Πώς το είδε έτσι ο κύριος? Αυτή την κούρσα τη διαθέτω όταν είναι πολύ τεθλιμμένοι συγγενείς για να χωράνε. Δεν ξέρω, κάπως μου έρχεται. Δυστυχώς, κουμπάρε, δεν θα πάμε σε ξενοδοχείο απόψε. Εγώ θα κοιμηθώ σε εκείνο το δωμάτιο και η Κέτη. Σε εκείνο! Γιατί? Για να μην πιάσουνε ψώρα. Τι θέλεις τώρα εσύ? Μπορώ να το δω τουλάχιστον. Ξέρετε, δυσκολεύομαι να κοιμηθώ σε ξένο περιβάλλον. Να το συνηθίσω λίγο. Εκεί είναι, πήγαινε. Ναι, πήγαινε τον ρε Τζόρτζια. Γιατί δεν ξέρει το δρόμο? Αφήστε. Πάω μόνος μου. Μήπως είδατε το βάσο? Ναι, κάτι σκυλιά τον τραβάγανε. Όχι τα δικά μου. Τα δικά μου πάνε τώρα. Καλεπετάχτηκε μέχρι το περίπτερο να πάρει ξηραφάκια να ξυριστεί για να πάμε στο γάμο και εξαφανίστηκε. Πήγα στο περίπτερο, αλλά δεν έχουν ιδέα. Δεν πετάγεσαι, μήπως είναι σε κανένα μπαρ? Μπαρ, τέτοια ώρα. Μα πού πήγε, πω. Και θα περιμένει ο Σωτήρης στον κουμπάρο. Πάω να ψάξω το τετράγωνο. Έλα και εσύ βρε μαζί μου να δεις από την άλλη μεριά. Εγώ με πάλι γάμο, αλλά τέλος πάντων. Αχ, Χριστέ μου. Συγγνώμη. Όχι, δεν θα πάρουμε. Τι να πάρετε? Ούτε καν εσένα. Όχι, δεν καταλάβατε. Πλασιέ δεν είσαι? Όχι, χωρισμένος, τσακωμένος, σκοτωμένος. Και ποιος σας είπε ότι όποιος είναι χωρισμένος, τσακωμένος, σκοτωμένος, έρχεται εδώ? Συγγνώμη, εδώ δεν είναι που νοικιάζεται δωμάτιο? Μωρή, πει να πας τόσο καιρό να αποσύρεις την αγγελία. Πώς γίνεται και τη βάζουνε συνέχεια αφού δεν πληρώνουμε? Έκανες τίποτα με τον αρχισυντάκτη και σου τη δημοσιεύει δωρεάν? Όχι. Το μόνο που φοβάμαι, μήπως μας έρθει λογαριασμός μετά από τόσους μήνες. Τι θα γίνει, ρε κορίτσια, θα περιμένω πολύ. Θέλω να μπω σε αυτό το δωμάτιο. Να ησυχάσω, να συγκεντρωθώ, να δω πώς θα οδηγήσω τη ζωή μου μακριά από αυτή τη στρίγκλα που με καταδυναστεύει χρόνια. Είναι τέρας! Σκεφτείτε, δεν πάω σε ξενοδοχείο. Ναι, ακριβώς αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γιατί ψάχνει και με βρίσκει. Ψάχνει όλα τα ξενοδοχεία της Αττικής και μόλις με βρει, με ξεφτυλίζει. Πας, μου λέει, στα ξενοδοχεία για να παίρνεις βίζιτες. Κοπέλες! Όχι, είναι τρελή, σας λέω, διεστραμμένη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, πού είναι το δωμάτιο? Πληρώνω όσο. Εδώ, αποκλείεται να με βρει. Ναι, δυστυχώς, κύριε, το δωμάτιο μόλις το νοικιάσαμε.
Όχι, μην μας λέτε τέτοια. Και εδώ φαίνεστε μια ήσυχη οικογένεια. Κι εγώ αυτή την ησυχία την έχω ανάγκη, γιατί τα νεύρα μου δεν είναι καθόλου καλά. Σας παρακαλώ, κύριε, μην τρίζετε τα δάχτυλά σας. Τα τρίζεις. Κι εγώ σε άκουσα. Μου θυμίζει το τρίξιμο που κάνανε τα φέρετρα. Εν πάση περιπτώσει, κύριε. Το νοικιάσανε, δυστυχώς. Όχι, δεν το πιστεύω. Τι να κάνουμε, βρε Χριστιανέ μου, πίστεψε το. Μου λέτε ψέματα. Κακός Μπελάς μας βρήκε. Πήγαινε δες και μόνος. Ορίστε, εκεί είναι το δωμάτιο. Τι έκανες, μωρή. Γιατί του δίνεις λογαριασμό. Μου λέτε ψέματα. Μα τι διάλογο. Δεν τον είδε τον άλλον που είναι εκεί μέσα. Δεν μου είδε, Χριστιανέ μου. Δεν είδε τον άνθρωπο που είναι μέσα στο δωμάτιο. Όχι. Ένας πεθαμένος είναι. Ναι, εντάξει, του μοιάζει, αλλά είναι ζωντανός. Όχι, πεθαμένος είναι. Άρα το δωμάτιο είναι ελεύθερο. Για κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ, ορίστε. Εγώ σε λίγη ώρα παντρεύομαι. Ποιον? Και αυτόν που είδες εκεί μέσα. Τώρα με δουλεύετε, μαντάμ. Πεθαμένο άνθρωπο θα παντρευτείτε. Ναι, ρε, δικαίωμά μου, είμαι νεκρόφιλη εγώ. Άσε μας τώρα, αν εσύ είσαι στραβός. Κύριε Ιωάννη! Ποιον φωνάζετε, μαντάμ? Αυτός εκεί μέσα είναι κόκαλο. Τι λέει, ρε Τζόρζια? Ούτε σαλεύει, ούτε αναπνέει. Παναγία μου! Αφήστε, αφήστε, παρακαλώ. Πάω να δω εγώ. Είναι η δικότης μου. Λες να μας βρει και τέτοιο κακό. Τέτοια γκίνια, ρε γαμώτο. Δεν είναι δυνατόν. Δυστυχώς απεβίωσε. Είναι ξαπλωμένο στο κρεβάτι του, μάλλον από ανακοπή. Ξέρω να διακρίνω εγώ. Έχω δει και έχω δει. Παρακαλώ, προτιμήστε το γραφείο μου. Θα του κάνουμε μια κηδεία. Μια κηδεία που θα τη θυμάστε χρόνια. Εσύ φταίει, γρουσούζι, που λύθεξε με το δωμάτιο. Έξω από εδώ. Όχι, ρε Τζόρτζι, όχι, μην. Κράτα τον καβάντζα. Έχουμε ανάγκη από τον ενοικιαστή τώρα. Τον έχουμε ανάγκη. Ανάθεμα την ανάγκη μου.